Πώς είσαι, πώς σε βρίσκει η καραντίνα? Και πώς περνάτε, αν αντέχετε. Εγώ σε παρακολουθώ στα social υπέροχα. media φανατικά και βλέπω και τους προβληματισμούς σου, έτσι, και τις τοποθετήσεις σου. Πολλές φορές με συγκινείς κιόλας. Είσαι πάρα πολύ ενεργός. Καλά, Μαντία, σας ευχαριστώ. Πολύ ενεργός και κάνεις και πράγματα διάφορα και δεν ξέρω πώς τα πέρασες εκεί τώρα με τα παιδάκια σου, μες στην καραντίνα, με τη σύζυγο. Κοίταξε να δεις. Αυτό το διάστημα, όπως το έχω συζητήσει και με πάρα πολλούς φίλους μου, δεν είναι μόνο δικό μου, είναι κάτι το οποίο και να γινόταν ποτέ. Δηλαδή και αν το ζητούσε δεν συνέβαινε. Να σταματήσουμε ξαφνικά όλοι για 2 μήνες να παγώσουμε τα πάντα και να μείνουμε σπίτι μας, με την οικογένειά μας, με τους ανθρώπους μας, με τις δυσκολίες μας και τις ευκολίες μας βέβαια. Αλλά επειδή είναι γενικό το φαινόμενο, ας πάρουμε μόνο τη θετική πλευρά, αυτό το πράγμα δεν μπορούσαμε να το βιώσουμε. Δεν είναι το ίδιο με το να πας διακοπές με την οικογένειά σου ή να κάτσεις 3-4 μέρες, ένα τριήμερο κάπου. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι τελείως διαφορετικό. Είχε πάρα πολλά θετικά και πολλά αρνητικά. Αλλά ήταν ωραία. Για πες μου για τα θετικά. Τα θετικά θέλω να ακούσω. Τα θετικά έχουν να κάνουν περισσότερο με τα παιδιά. Γιατί εντάξει, ήταν πάρα πολύ ο χρόνος, ήταν πυκνός ο χρόνος. Είχε όρια, αντοχές, μάθαμε περισσότερο ένας τον άλλον. Αυτά είναι τα θετικά όσον αφορά τα παιδιά. Σε εμάς προσωπικά νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι ψιλοκαταλάβαμε τις πραγματικές προτεραιότητες μας, τις αξίες μας, το τι πραγματικά θέλουμε, τι μας ήταν περιττό όλο αυτό το διάστημα. Φαίνεται πάρα πολύ. Όχι ότι και το περιττό μπορεί να μην είναι ωραίο στη ζωή, μπορεί να το χρειαζόμαστε. Μας δίνει κάτι άλλο, είναι άλλο το πίπερο. Αλλά νομίζω ότι όλοι καταλάβαν αυτό το δίμηνο πόσα περιττά πράγματα κουβαλούσαν, είτε υλικά είτε ψυχολογικά. Αυτό ήταν το δεύτερο θετικό. Σε τρόμαξε καθόλου το τρίτο, όλη αυτή η ιστορία? Το τρίτο θετικό από ό,τι κατάλαβα είναι ότι γυμνάζεται τόσο πολλοί κόσμοι που δεν είχα φανταστεί. Δηλαδή δεν μπορώ να διαμαρτυρώ. Εσύ γυμναστικές? Όχι, εντάξει, δεν περισσότερο γυμναστική έκανα. Τώρα δεν έκανα καθόλου. Αλλά ήταν εντυπωσιακό. Λέω πόσοι άνθρωποι γυμνάζονται κάθε μέρα το κοίταγα. Λέω ήταν αυτοί ανάμεσά μας, ζούσαν εδώ πέρα. Μπράβο, αυτό είναι θετικό. Θετικό, το λέω θετικό. Μισοί γυμνάζονται και άλλοι μισοί μαγειρεύουν, Μάρια. Ναι. Είμαστε αθλητές και σεφ. Τι σου έλειψε πιο πολύ, Μάρια? Οι άνθρωποι, εσύ. Έμαθα ότι πήγαινες και τα παιδιά έτσι κάτω από τον μπαλκόνι να δουν λίγο τους παππούδες. Ναι. Και με συγκίνησε αυτό. Εμείς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Είναι μακριά οι παππούδες μας. Αλλά... Το πολύ βασικό είναι ότι επειδή όλο αυτό το διάστημα, είτε με τον τρόπο ζωής του καθενός, είτε με τη μεγάλη χρήση του ίντερνετ, είχαμε συνηθίσει στην απόσταση. Τώρα που το κενό ήταν πολύ μεγαλύτερο, καταλάβαμε πόσο σημαντικό είναι να έχεις τον άνθρωπο απέναντί σου, να του μιλάς. Όλοι φανταζόμασταν τις παρέες με τον καφέ μας, με την πύρα μας, με το φαγητό μας, τις συζητήσεις, τις πλάκες μας. Όλα αυτά μας λείπανε. Μας λείπανε οι άνθρωποι, μας λείπανε οι ανθρώπινες σχέσεις. Είτε είναι πολύ βαθιές, είτε είναι και πιο επιφανειακές. Ακόμα και επιφανειακές σου λείπουνε. Επανεκτιμήσαμε την επαφή. Και ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας για το serial και πότε ξεκινάτε. Είδα ένα τρέιλερ στον Α ότι έρχεται. Εγώ θέλω να σου πω ότι έχω δει όλα τα επεισόδια. Okay. Ευχαριστώ. Κανονικά και μαζί σου. Τι να σου πω, δηλαδή θέλω να σε πάρω μια αγκαλιά, να σου πω αγόρι που είμαι εδώ, μη στεναχωριέσαι, όλα θα περάσουν, τι σου κάνει κακούργα και τέτοια. Μετά σκέφτομαι ότι και αυτή είχε τους λόγους της. Ζω διάφορα ανάμεικτα συναισθήματα. Μπορούμε μη να μου κάνεις καμία ανατροπή. Μη μου κάνεις καμία ανατροπή και μετά δω τίποτα που δεν θέλω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εντάξει, πάρει τα σενάρια. Πού μου λες, δεν ξέρω. Όρκο δεν παίρνω πάντως, σου είπα. Δεν ορκίζω. Όρκο δεν παίρνεις. Τέτοια περίεργα μου απαντάει και η Λασκαράκη στα μηνύματα που τη στέλνω. Δεν ξέρω τι να σου πω. Θα δούμε. Γυρίσματα θα ξεκινάτε. Θα ξεκινήσουμε σε 2 εβδομάδες περίπου με όλα τα περιοριστικά μέτρα που μπορούν να κρατηθούν. Γιατί κάναμε βέβαια κάποιες αλλαγές για να μπορέσουμε λίγο να κάνουμε πιο γρήγορα τα γυρίσματα, να ολοκληρώσουμε τη σειρά. Και φαντάζομαι ότι θα έχουμε ακόμα υλικό μέχρι το τέλος του μήνα, του άλλου, για να δούμε. Για να ολοκληρωθεί η σειρά, δηλαδή, και να δείτε το τέλος της. Ναι, εμείς εδώ στις εκπομπές έχουμε κρατήσει κάποια μέτρα, αλλά τώρα σε ένα σύριαλ που έχει και τόσες ερωτικές σκηνές όπως το δικό σας, δεν ξέρω πώς θα γίνουν αυτά. Με μάσκα, δεν έχεις ξαναδεί φίλοι με μάσκα.
Νομίζω θα το προσαρμόσετε λίγο, όπως το κάνατε και με το Twitter, έτσι που βάλατε μέσα το Twitter μέσα στην πλοκή. Νομίζω κάπως έτσι θα το κάνετε και με τον κορονοϊό. Θα περιμένουμε να το δούμε πάντως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Ειλικρινά, ακολουθήστε και τον Μάριο στο Instagram, γιατί είναι ένας λογαριασμός έτσι με ουσία και νόημα. Και θετική δράση. Και ναι, θέλω να. Αυτό το επίσης θετικό που είχε βγάλει η καραντίνα, και το λέω γρήγορα γιατί καταλαβαίνω ότι θέλετε να κλείσετε, είναι ότι καταφέραμε μέσα από το Instagram, παρότι δεν το είχα σε τόσο μεγάλη εκτίμηση, να κάνουμε μια εθελοντική ομάδα, και έχουμε κάνει μια σελίδα στο Facebook που λέγεται Ομάδα Ελπίδας, και είναι πάρα πολλά παιδιά που έχουν έτσι πολύ ενδιαφέρον και πολύ διάθεση. Δηλαδή και για μένα ήταν τεράστια έκπληξη αυτό που αντιμετώπισα. Είναι πολύ περισσότεροι άνθρωποι, να ξέρετε, που θέλουν να βοηθήσουν από αυτούς που είναι πιο ατομιστές, ας πούμε, ή σκέφτονται διαφορετικά. Απλά οι υπόλοιποι φαίνονται. Τέλος πάντων, και μπορούν να γίνουν πολύ όμορφα πράγματα από τον καθένα μας, αρκεί να έχουμε τη θέληση και τη διάθεση. Δηλαδή, είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα αυτή η ενέργεια που έχει γίνει, σωστά? Είναι ένα πρώτο βήμα να βρεθούν σε έναν κοινό τόπο άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν με κάθε τρόπο. Να σου το πω πιο διακριτικά. Δεν μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες ενός οργανισμού ο οποίος έχει νομική υπόσταση σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα. Έχει αυτό το διακριτικό και το συμβουλευτικό χαρακτήρα και τον υποστηρικτικό. Έτσι, οτιδήποτε μπορούμε να βοηθήσουμε. Και όλοι μας, όχι μόνο εμείς που κάνουμε αυτήν την ομάδα. Πριν σε αφήσουμε, για το κομμωτήριο, ανοίγεται αύριο. Ναι, ανοίγουμε αύριο. Έχουμε και αυτό. Τι γίνεται με το ραντεβού, πώς θα το βάλεις σε ένα πρόγραμμα? Αυτό είναι το λιγότερο που με απασχολεί, γιατί τα κομμωτήρια, ας πούμε, βρίσκονται σε επιχειρήσεις που καλώς ή κακώς τώρα θα μπουν σε μια διαδικασία και κούτσα στραβά θα ανοίξουν με κάποιες προϋποθέσεις. Αυτό που γίνεται στο κομμάτι των καλλιτεχνών, ας πούμε, είναι πολύ πιο βάρβαρο και πολύ πιο σοβαρό. Πολύ πιο σοβαρό, και δεν με αφήνει να ασχοληθώ τόσο πολύ με το κομμωτήριο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει τώρα και δεν μπορούμε να αναπτύξουμε αυτή την κουβέντα γιατί δεν έχουμε το χρόνο, αλλά νομίζω ότι μετά τον τουρισμό ή ίσως περισσότερο από τον τουρισμό, ο κλάδος αυτός έχει πληγεί πάρα πολύ. Και είναι λίγο άδικο που δημιουργούνται αντιδράσεις στην κοινωνία αυτή τη στιγμή σε σχέση με τους καλλιτέχνες, ας πούμε. Γιατί δεν ξέρω για κάποιο λόγο μια μερίδα του κόσμου φαντάζεται ότι οι καλλιτέχνες είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε έπαυλη με. Ναι. Και είναι σαν τον Brad Pitt, ας πούμε. Δεν είναι έτσι οι καλλιτέχνες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν να πληρωθούν 5 μήνες πριν. Δηλαδή, άσχετα με την κρίση στην οικονομική, υπάρχει η δικιά μας κρίση στο επάγγελμα. Είναι ούτως ή άλλως εποχιακό επάγγελμα, έχει τεράστιες δυσκολίες. Και είναι και πάθος δικό μας, όλων των καλλιτεχνών, σε όλους τους κλάδους, που δεν έχουμε μεριμνήσει από πριν να διασφαλίσουμε τουλάχιστον τα ουσιώδη με έναν τρόπο, δηλαδή να έχουμε μια αξιοπρεπή αντιμετώπιση σαν κλάδος εργασιακός, το λέω, όχι σαν κάτι φοβερό. Αυτό είναι ένα προβληματάκι που πρέπει να λυθεί επιγόντως, γιατί υπάρχει μια πιθανότητα για μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων να τα επόμενα λεφτά που θα δουν, ας πούμε, σαν δουλειά, οτιδήποτε μεγέθος μεροκάματο και να είναι αυτό, και δεν αναφέρομαι σε μένα, μπορεί να είναι προς τα τέλη του χρόνου. Ναι, έτσι είναι. Και έτσι κι αλλιώς οι καλλιτέχνες, οι περισσότεροι είναι άνεργοι κάθε σεζόν και κάθε σεζόν ψάχνουν δουλειά. Ναι. Οπότε έτσι κι αλλιώς σαν κλάδος. Υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες στο αυτό. Οπότε όταν σε παίρνει και. Δηλαδή μπαίνεις και σε μια γενική κατάσταση, μια οικονομική καταστροφή, ας πούμε, μπορεί να υπάρχει για όλη την κοινωνία, λογικά θα σε χτυπήσει πολύ περισσότερο. Αυτό είναι λογικό. Οπότε γι' αυτό λέω ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει τόσο αντίδραση για τους καλλιτέχνες. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν απλά για να φαίνονται ή για να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω. Αλλά για να ξέρω παραδείγματα που δεν πρόκειται να φέρω τώρα αυτή, δεν θέλω να κάνω αυτό, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Όπως είναι βέβαια και σε πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους στην κοινωνία. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δεν κάνω διάκριση. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει. Αυτό. Να σε ρωτήσω, βρε Μάριε, είδαμε και στα φρέσκα ότι συναντήθηκες με την Ευδοκία Ρουμελιώτη κάπου. Πού συναντηθήκατε? Και είχαμε αυτό το reunion που μας αρέσει πολύ. Έκανα χθες το πρώτο μου γύρισμα σε. 13 χρόνια μετά ήταν και για μας πολύ συγκινητικό πάντως. Και μεγαλώσατε όμορφα. Παραμένει πολύ φρέσκια, πολύ όμορφη, πολύ καλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριο, που ήσουν μαζί μας. Καλά, παιδιά. Πολλά φιλιά στην υπέροχη οικογένειά σου.